Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεσμοί μέτρων για την προστασία των δασών της Αττικής, αλλά και εκπόνηση σχεδίου για όλα τα δάση της χώρας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα της φωτιάς στο Βαρνάβα, η οποία έφτασε μέχρι και τον αστικό ιστό. Χθες, σε εύρια σύσκεψη που έγινε στην Πεντέλη υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν τα μέτρα της πρώτης αρρωγής, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον καθαρισμό των οικοπαίδων αλλά και στη διαχείριση των περιαστικών δασών και των ρεμάτων. Έξω από το Δημαρχείο της Πεντέλης είχαν συγκεντρωθεί περίπου 200 άτομα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Με ανάρτησή του τώρα ο Στεφάνος Κασελάκης, κατήγγειλε ότι οι άνδρες των ΜΑΤ απειλούσαν τους διαδηλωτές. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη φωτιά. Την μόνη μεγάλη φωτιά έως σήμερα, θέλω να ελπίζω, αυτού του καλοκαιριού, η οποία έκανε μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και προφανώς κατέστρεψε και πολλές περιουσίες. Το τι έγινε στη φωτιά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και θα μελετηθεί όπως μελετάτε κάθε φωτιά. Με εμφανή τον προβληματισμό για τους λόγους που η φωτιά που ξεκίνησε από το Βαρνάβα έφτασε μέχρι το πάτημα Βρυλισσίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη σύσκεψη που έγινε χθες το απόγευμα στην Πεντέλη με στενούς τους συνεργάτες αλλά και υπουργούς, διαβεβαιώνοντας ότι οι πολίτες που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται θα αποζημιωθούν πολύ γρήγορα μέσα από το πρόγραμμα κρατικής αρρωγής που ήδη άνοιξε χθες. Επόμενη πρόκληση, η αντιμετώπιση των πλημμυρών και των έργων που πρέπει να γίνουν τώρα στο δάσος. Η βούλησή μας είναι να προχωρήσουν τα έργα πολύ γρήγορα, ώστε οι βασικές παρεμβάσεις να γίνουν εντός τέτοιου χρονικού πλαισίου, ώστε να περιορίσουμε στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό τα όποια πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλωθούν. Στη διυπουργική σύσκεψη παρουσία των 8 δημάρχων των πλήγησεων περιοχών παρουσιάστηκαν τα στοιχεία των καμένων εκτάσεων, σύμφωνα με τα οποία κάει και ως επιτοπλίστων χαμηλή βλάστηση, η συνδρομή των καθαρισμένων οικοπαίδων στην μη επέκταση της φωτιάς, αλλά και ένα σχέδιο 10 σημείων για τα δάση στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προβλέπει αναδασώσεις σε 53.340 στρέμματα στην Αττική μέσω του προγράμματος Αντινέρο, διαχειριστικές μελέτες σε όλα τα δάση της Αττικής συνολικής επιφάνειας 1,4 εκατομμυρίων στρεμμάτων, εκπόνηση αντιπυρικών μελετών για όλη τη χώρα συνολικής επιφάνειας 42 εκατομμυρίων στρεμμάτων, ενώ προβλέπεται ακόμα 1 δις ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την προστασία των δασών. Έξω από το Δημαρχείο Πεντέλης είχαν συγκεντρωθεί περίπου 200 άτομα διαμαρτυρώμενα για την έκταση της φωτιάς, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Με ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασελάκης κατήγγειλε ότι οι άνδρες των ΜΑΤ απειλούσαν τους διαδηλωτές που βρίσκονταν έξω από το Δημαρχείο της Πεντέλης κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής σύσκεψης. Καλό τον κύριο Χρυσοχοίδη να με ενημερώσει τι θα πει μετά το συγκεκριμένο όργανο της τάξης σε συμπολίτη μας, η οποία διαμαρτυρόταν σήμερα στην Πεντέλη, σε τι ακριβώς θα λογαριαστούμε μόλις φύγουν οι τηλεοπτικές κάμερες. Η πολιτική αντιπαράθεση για τις πυρκαγιές αλλά και για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν συνεχίζεται αμύωτη. Υπάρχει όμως ένα σχέδιο που έφερε ο Πρωθυπουργός, ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος, το οποίο θα οδηγήσει σε καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Είμαστε ιδιαίτερα το λιανυπικός επιφυλακτικοί σε αυτά τα οποία θα ικανοποιηθούν και μακάρι και εύχομαι στους πυρόπληκτους. Τα δεδομένα πλέον και τα νούμερα δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να διαχειριστεί με επιτυχία, μάλλον διαχειρίστηκε με πλήρης αποτυχία το θέμα των πυρκαγιών. Προκαλεί εξαγγελία για αναδασώσεις 58.340 στρεμμάτων, αφού αφορά μόλις το 5% των καμένων εκτάσεων της Αττικής των τελευταίων χρόνων. Παρά την επικοινωνιακή προσπάθεια του Πρωθυπουργού να κάνει το άσπρο μαύρο και την πρωτοφανή αστυνομική κινητοποίηση με 3 δημιουργίες ΜΑΤ και δεκάδες αστυνομικούς για να απομακρύνουν τον κόσμο, οι οργισμένοι Έλληνες φώναξαν σήμερα Μητσοτάκη, τέλος. Η ελληνική κοινωνία έχει βαρεθεί να ακούει υποσχέσεις και να παρακολουθεί φιέστες. Απαιτεί πολιτικές για να μπει φραγμό στην καταστροφή που ζούμε κάθε καλοκαίρι. Στη Βέρεια, γονείς, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο που σκοτώθηκε σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όταν εκτοξεύθηκε από το κάθισμα που καθόταν και πέθανε ακαριέα.
Την ίδια ώρα τώρα αναζητούνται ευθύνες για το ποιος έπρεπε να είχε βάλει λουκέτο στο χώρο για να αποτραπεί η τραγωδία. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί αποκάλυψη ότι ο 58χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ αποκλείστηκε από πλειοδοσία στο Δήμο Κοζάνης επειδή τα μηχανήματα δεν είχαν πιστοποίηση. Αν υπό τη θλίψη και οργή για το θάνατο του μόλις 19 ετών Γιάννη στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του στην τελή κούρσα ενός κακοσυντηρημένου όπως φαίνεται παιχνιδιού όπου είχε ανέβει μαζί με τον 16χρονο αδελφό του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή ενός ανθρώπου που έτρεξε να βοηθήσει τον Γιάννη αλλά και του αδελφού του θύματος. Περνάω και ακούω βοήθεια, βοήθεια, πάγω, πάγω. Τρέχω να πάω να πάρω πάγο. Και εκεί τη στιγμή μετά πάω μέσα εκεί που ήταν το παιδί. Βλέπω το κεφάλι ήταν ανοιχτό. Η μητέρα ήταν εδώ, από εδώ. Ήταν και ο αδελφός του. Και πώς να πω, βοήθεια όλη την ώρα. Ήμουν με τον αδελφό μου στο ίδιο παιχνίδι. Καθόμουν ακριβώς δίπλα του. Φαίνεται πως ήταν κακοσυντηρημένα παιχνίδια. Ο υπεύθυνος μας άλλαξε θέσεις. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μας είπε ότι θα το πάει δυνατά. Στην αρχή χαλαρά και μετά γρήγορα. Νιώθω το κάθισμα να ξεκολλάει. Το λέω και στον αδελφό μου. Κάποια στιγμή νιώθω να ξεκολλάει όλη η πλάτη. Σε κλάσματα δευτερολέπτου βλέπω να είμαι ανάσκυλα, τον αδελφό μου να μην είναι δίπλα και εγώ να κρατιέμαι ανέστητα από το σίδερο. Ο αδελφός μου πετάχτηκε από το κάθισμα. Δεν πετάχτηκε μακριά αλλά με φόρα και χτύπησε στο κεφάλι. Εγώ κρατήθηκα, με το που έσπασε το κάθισμα. Ο χειριστής εξαφανίστηκε. Άλλοι σταμάτησαν το μηχάνημα. Κατέβηκα και είδα τον αδελφό μου στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά δεν κατάφεραν να σώσουν τον νεαρό. Ο πατέρας του 19χρονου ξεσπά. Γλίτωσε το δεύτερο παιδί μου κατά λάθος. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχασα το γιο μου άδικα. Ψάξτε να βρείτε το δήμαρχο που έδινε άδειες σε αυτά τα σάπια μηχανήματα, τα κακής ποιότητας και τα διαλυμένα μηχανήματα. Είναι έγκλημα αυτό που έγινε σήμερα. Βρείτε τους, γιατί θα τους βρω εγώ. Σύμφωνα με την τοπική κοινωνία, το Λούνα Πάρκ λειτουργούσε στην περιοχή περισσότερα από 20 χρόνια. Ο χώρος σφραγίστηκε από την αστυνομία και πραγματογνώμονες πραγματοποίησαν αυτοψία στο φωνικό μηχάνημα. Το μοιραίο μηχάνημα εξετάζεται αν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα με τα παιχνίδια που ελέγχθηκαν το 2023. Όμως το 2024, αφού δεν ελέγχθηκε συνολικά τίποτα στο Λούνα Πάρκ, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σε τι κατάσταση μπορεί να βρισκόταν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω πλήρη εικόνα όσον αφορά τα αίτια. Ο 58χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ αλλά και ο χειριστής του παιχνιδιού συνελήφθησαν και μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Στη σκιά της τραγωδίας αναζητούνται οι ευθύνες για το ποιος έπρεπε να έχει βάλει λουκέτο στο χώρο. Για τα Λούνα Πάρκ τώρα μιλάω. Βάσει της Kia 65006 τον έκτου του 22 δεν μπορεί να το κλείσει. Το μόνο που έχει δικαίωμα να κάνει να επιβάλλει είναι να επιβάλλει πρόστιμο. Μόνο αυτό. Αυτή την ώρα φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον άτυχο Γιάννη. Θέλω να αναπαυθεί η ψυχή του. Χάσανε ένα παιδάκι με όνειρα. Ένα παιδάκι το οποίο αύριο έφευγε από τη σχολή Κάρουν. Το μόνο που ζητούν είναι να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για το θάνατό του. Σε αυτό το σημείο το δελτίο όμως ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.